Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, και στο Twitter για το ποιο θα είναι το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας. Μου λένε δηλαδή πολλοί συμπολίτες μας ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος λένε ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα συμφωνία, γιατί δεν μας λένε το περιεχόμενο αυτής της νέας συμφωνίας, ώστε να ψηφίσουμε επί πραγματικού αντικειμένου την Κυριακή. Το περιεχόμενο, συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας την επιστολή την οποία έστειλε την τελευταία, πραγματικά αυτή θα έπρεπε να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, προς τον ESM, λέμε. Ναι, βεβαίως, συμφώνησε κατά 95% με την πρόταση των θεσμών, με κάποιες μικρές αλλαγές που αφορούν πρωτίστως το ΕΚΑΣ και το ΦΠΑ στα νησιά. Αυτό λέει η πρόταση του Πρωθυπουργού. Και τη μείωση των δαπανών στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Αυτό, ναι, υπάρχει ένα ερώτημα εκεί. Δεν τα έχετε βρει ακριβώς. Είναι ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης και το έχει διατυμπανίσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Αλλά, λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω, θα απαντήσετε συνολικά. Και τι ζητάει ο Πρωθυπουργός, κύριε Σκουλέτη, δεν το διαψεύδετε, φαντάζομαι. Να ακούσει τι θα πει. Σα βλέπω έτοιμο. Να ορμήξετε. Ζητάει διαιτές πρόγραμμα. Ζητάει 20 κάτι δισεκατομμύρια να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για ένα καινούριο πρόγραμμα διαιτές. Ένα καινούριο μνημόνιο. Και αναδιάρθρωση χρέους. Λοιπόν, ζητάει και αναδιάρθρωση παραμετρικές αλλαγές στο χρέος, αντίστοιχες με αυτές οι οποίες είχαν συμφωνηθεί, το μόνο πράγμα το οποίο υπάρχει στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η πρόταση. Και από ποιον, τι εννοείται η συμφωνητή. Αφήστε να τελειώσω. Καλά, δεν είναι παράνομο το χρέος. Δεν έχετε πει. Κύριε Παφίλη, πίσω λεπτό. Να κάνουμε. Όχι, όχι. Κύριε Παφίλη, να κάνουμε. Δεν μπορώ να κάνω τι ακριβώς συμβαίνει. Να κάνουμε το γύρο πολιτισμένα και ωραία χωρίς διακοπές. Συμφωνία. Ναι, μόνο που ο γύρος πολιτισμένα κάποιο ρίχνει και κάποιο. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο κ. Χατζηνικολάου τηρεί. Όχι, δεν έχει σχέση με τον κ. Χατζηνικολάου. Εντάξει, το θέλω. Λοιπόν. Μία φράση, γιατί ήθελα να κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Μπογιόπουλος και λοιπόν, να μπούμε μετά σε άρα νέο γύρο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπροστά μας είναι νέο μνημόνιο. Κύριε Μητσοτάκη, έπρεπε να υπογράψουμε αυτό που μας πρότεινε ο Γιούγκερ, το τελεσίγραφο. Πέστε. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Σας βλέπει ο ελληνικός λαός, σε λίγο κλείνουν η διακριτική περίοδος. Έπρεπε να το υπογράψει η Ελλάδα. Ταπεινωμένη. Ποια ταπεινωμένη. Ταπεινωμένη, έπρεπε. Εσείς στείλετε αντιπρόταση. Συμφωνείτε. Γιατί ως προς το σκέλος της δημοκρατικής λειτουργίας αυτής της χώρας, λέτε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε δίμηνο ψήφισμα. Δεν αναγνωρίζετε στον κόσμο το δικαίωμα να ψηφίζει για την τύχη του. Σε αυτό τοποθετηθήκατε. Δείξατε τις δημοκρατικές ευαισθησίες. Τώρα πέστε μου λοιπόν, έπρεπε να δεχτούμε το τελεσίγραφο. Γιατί εκνευρίζεστε. Όχι, αποσαφηνίζω. Γιατί λέτε από εδώ, τα λέτε από εκεί, προσπαθούμε. Πέστε λοιπόν, δεν εκνευρίζομαι. Ζητάω εκ μέρους όλων όσων μας βλέπουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Κύριε Χατζηνικολάου, ή το δημοψήφισμα είναι. Μην ξεχάσετε να απαντήσετε. Θα απαντήσω και από αυτού. Ή το δημοψήφισμα είναι μια φάρσα για να λύσετε το εσωκομματικό σας πρόβλημα, ή το δημοψήφισμα είναι το σχέδιο για να πάτε στην τράπεζα. Φάρσα, το είδατε στις πλατείες, τι γίνεται. Λέτε σε όλο αυτόν τον κόσμο δηλαδή ότι παίζει σε μια φάρσα, σε μια προσοκομωδία. Είναι προσβλητικό και για τον κόσμο. Είναι μια φάρσα. Γιατί συμμετέχετε στη φάρσα λοιπόν. Για να κάνετε στο καλυμάρμα, για να λύσετε το εσωκομματικό σας πρόβλημα. Ή έχετε κρυφό σχέδιο να πάτε τη χώρα στην Ελλάδα. Μιλάτε με όρους λειτουργίας των κομμάτων σας, των προσωπικών κομμάτων που δεν ξέρετε τι θα πει δημοκρατία. Εσείς ξέρετε, με τα τζάκια, τις αυλές, αυτό κάνετε. Τα ξέρουμε τα κομμάτια σας. Τα ξέρουμε ποια ήταν. Έχετε ενοχληθεί. Άλλωστε, ναι, λένε σε αυτή τη φάρσα. Έχετε ενοχληθεί πάρα πολύ από το γεγονός. Ρώτησε πριν ο κ. Χατζηνικολάου ποιος είναι ο spokesman. Ενοχληθήκατε ότι βγήκε μπροστά η κοινωνία των πολιτών. Ενοχληθήκατε εσείς. Ποια είναι η κοινωνία των πολιτών? Εσείς, τη συμμαχία. Ο κύριος Σιμίτης. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ο αξιοσέβαστος πατέρας σας. Ποιος είναι? Λοιπόν, θα απαντήσω και γι' αυτό. Επί προσωπικού θα μου δώσετε τον λόγο. Αξιοσέβαστο τον είπα. Δεν τον είπα τίποτα. Επί προσωπικού θα μου δώσετε τον λόγο επ' αυτού. Αλλά όλοι αυτοί αντιπροσωπεύουν το παλιό διαφθαρμένο καθεστώς που έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάστασή. Κύριε Χατζηνικολάου, μην φωνάζετε. Μπορώ και εγώ να φωνάξω. Αυτό το δημοψήφισμα είναι αυτό. Κατεβάστε τον τόνο τη φωνή σα. Παρακαλώ, σεβαστείτε. Υπαλληνό τη συνήθεια. Θα παρακαλέσω θερμά. Λοιπόν, θέλω να πάμε ήρεμα. Κατεβάστε τον τρόπο να πάμε στις κάλπες ήρεμα. Λοιπόν, δεν θα στηθεί ο καινούργιος δικό μας. ΓΕΣΕΕ, δεν μου λέτε κύριε Σκουλέτη μου, η ΓΕΣΕΕ αντιπροσωπεύει το παλιό. Όλοι κατά συντριπτική πλειοψηφία. Καθηγητές, οικονομολόγοι αντιπροσωπεύουν το παλιό. Εργασία να σα δείξω τα ψηφίσματα των πρωτοβάθμιων αντιπροσωπεύουν το παλιό. Ελάτε στο Υπουργείο Εργασίας, κάντε τον κόπο αύριο.
Περάστε, θα ανοίξω το γραφείο μου για εσάς. Να σας πω τι λέει ο κόσμος εργασίας. Λοιπόν, είδατε τα στοιχεία που μας είπε πριν πολιτών, ο κύριος Μαύρος. Η κοινωνία των πολιτών. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αντιλαμβάνεται ότι το ερώτημα είναι ναι ή όχι στη λιτότητα. Χωρίς κομματικό καπέλωμα, κάνανε πίσω τρία κόμματα και βγήκε μπροστά η κοινωνία των πολιτών. Εσείς βέβαια θέλατε να βγάλετε μπροστά τον κύριο Τσίπρα. Διότι θέλατε να κρύψετε τη συμμαχία με τη Χρυσή Αυγή. Δεν σας βολεύουν οι κομματικοί σας. Ο κύριος Σαμαράς δεν έβγαινε κάθε μέρα και έκανε δήλωση. Κύριε Σκουρλέτη, τι μου είπατε. Ο κύριος Σαμαράς δεν έβγαινε και απαντούσε. Θα πάω στον κύριο Μπογιόπουλο. Αλλά θα μου επιτρέψετε στο τέλος μια παρατήρηση επί προσωπικού. Και καταλαβαίνετε ποιο είναι το προσωπικό. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Σκουρλέτη. Αν θεωρείτε ότι είπα κάτι προσβλητικό. Κοιτάξτε κύριε Σκουρλέτη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι 97 ετών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο από τους Γερμανούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία του Μάστριχτ και μπόρεσε να παραμερίσει διαφορές ιστορικές. Μαζί με και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ιστορικές διαφορές για να χτίσει μια Ευρώπη των αξιών και της ενότητας. Έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει. Βεβαίως λοιπόν, έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει. Εμείς να σχολιάζουμε, έχουμε δικαίωμα. Και να εκφράζει την άποψή του. Όπως την εκφράζει την άποψή του ο κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά απλώς οι πρώην πρωθυπουργοί δεν ευθύνονται για την υπερχρέωση της χώρας. Ποιοι οδηγήσαν σε αυτήν την κατάσταση. Κύριε, για το γεγονός ότι βρεθήκαμε στα μνημόνια. Κύριε, εσείς δεν λέγατε ότι τόσα χρόνια τρώγαμε από τα έτοιμα, υποθηκεύαμε το μέλλον. Σας έχω ακούσει να μιλάτε για το χρέος και πώς δημιουργήθηκε. Τις ευθύνες για το κομματικό κράτος, εγώ προσωπικά τις έχω αναλάβει. Δυστυχώς. Έχετε επαναλάβει μέσα σε 5 μήνες τα χειρότερα σφάλματα του κομματικού κράτους. Και σήμερα ακόμα, και κλείνω με αυτό. Και σήμερα ακόμα, κύριε Σκουρλέτη, εσείς διορίζετε κόσμο. Όταν ήσασταν ο κ. Κατρούγκαλος, κύριε Χατζηνικολάου, χαιρόσαστε που τον απολύεται κόσμο. Εγώ δεν διόριζα, κύριε, με τα χρήματα των φορολογουμένων. Δεν διόριζα εγώ. Γιατί ρωτήσατε στην Βουλή και σας απαντήσαμε ότι είναι στο 50% οι σύμβουλοι της σημερινής κυβέρνησης. Εγώ δεν διόριζα με τα χρήματα των φορολογουμένων. Κύριε Σκουρλέτη, δεν διόριζα. Ρώτησε τον κύριο Βούτση και απάντησε. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Πλέον κομματική και σήμερα ακόμα. Βάλετε σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού. Βάλετε σε διαθεσιμότητα γιατρού. Αυτό κάνατε. Διαλύσατε τα πάντα. Με διαλύσετε τα πάντα. Σας, τα ΦΕΚ με τις κόψετε το κατώτατο μισθό. Διαλύσετε τις εργασιακές σχέσεις. Λοιπόν, ταπεινώσατε εργαζόμενους. Αυτό είσαστε. Αυτό είσαστε. Θέλω να πάω στον κύριο Νίκο Πογιόπουλο. Κύριε, θα ξαναέρθω. Για κομματικό κράτος, κύριε Σκουρλέτη. Σήμερα ο κύριος Κατρούγκαλος επί προμήθεια διορίζει και σήμερα ακόμα τους πελάτες του. Μην μου μιλάτε εμένα για κομματικό κράτος, λοιπόν. Πάμε στον κύριο Μπογιόπουλο για ένα πρώτο σχόλιο. Αν παρεξηγήθηκε, ας παρέμβει. Κύριε Μπογιόπουλο, έχω εδώ πέρα τα ιδιωτικά συμπολιτικά. Διαφορετικά. Ελάτε. Θέλω να παρατηρήσω ότι η νέα μεταπολίτευση έχει παλιά υλικά, εκείνα τα υλικά μιας πολιτικής αισθητικής που θυμίζει την κολόνια, τη δικοματική κολόνια της προηγούμενης μεταπολίτευσης. Λοιπόν, επί της ουσίας. Συμφωνώ ότι χρειάζεται νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Κατά τη γνώμη μου, συμβολή στην νυφαλιότητα και στην ψυχραιμία είναι να βάλουμε σε μία πειθαρχία τη σκέψη μας. Ρώτησες, Νίκο, τι ψηφίζουμε την Κυριακή. Απαντώ απερίφραστα ότι ψηφίζουμε για το ποιος και με ποιο τρόπο θα επιβάλλει νέο μνημόνιο. Την Κυριακή ψηφίζουμε αν θα έχουμε μνημόνιο με ναι ή αν θα έχουμε μνημόνιο με όχι. Αν θα έχουμε μνημόνιο με ουρές στα ATM ή αν θα έχουμε μνημόνιο με ουρές στα συσίτια και στις ουρές του ΟΑΕΔ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ φτάσανε τα πράγματα. Εδώ θα έλεγα τα καταντήσανε τα πράγματα. Δεύτερη παρατήρηση. Την Κυριακή ψηφίζουμε για να ξαναπάμε να κουβεντιάσουμε με όρους υποταγής που θα έχουν περιτύλιγμα το ναι ή με όρους υποταγής που θα έχουν περιτύλιγμα το όχι με αυτούς που η κυβέρνηση αποκαλεί εκβιαστές, γκάνγκστερ, δυνάστες, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση με αυτούς τους δυνάστες, με αυτούς τους εκβιαστές και με αυτούς τους γκάνγκστερ θα πάμε να συνομιλήσουμε. Και το ερώτημα είναι θα συνομιλήσουμε με τους όρους μας ή με τους όρους τους. Είναι σαφές ότι είτε στην περίπτωση του ναι, είτε στην περίπτωση, θα μου επιτρέπετε να λέω από εδώ και πέρα,
του κυβερνητικού όχι, με τους δικούς τους όρους. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε. Το ναι λοιπόν την Κυριακή είναι ένα ναι στον κύριο Σαμαρά, είναι ένα ναι στον κύριο Σόιμπλε, είναι ένα ναι στην κυρία Λαγκάρτ, είναι ένα ναι στο όλοι μαζί τα φάγαμε, είναι ένα ναι, επιτρέψτε μου, αποδοχής του εγκλήματος των μαγκαλιών που ζήσαμε τα προηγούμενα 5 χρόνια και επιτρέψτε μου επίσης, είναι το πιο ιερό συλλομνημόσυνο για τις 5.000 αυτοκτονίες που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το ναι της Κυριακής. Πάμε τώρα στο κυβερνητικό όχι. Το κυβερνητικό όχι είναι ένα ναι, είναι ένα μεταμφιεσμένο ναι, το οποίο ξεκίνησε από το αποδεχόμαστε το 70% του μνημονίου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω ένα μήνυμα από τον κύριο Κιουτσούκη, το Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ, και απευθύνεται προς τον κύριο Μητσοτάκη. Μου λέει ότι παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη να μην επικαλείται τη ΓΕΣΕ και τις αποφάσεις της. Η ΓΕΣΕ δεσμεύεται από τις αποφάσεις των συνεδρίων της. Και είναι σαφής η θέση της ότι η πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι αδιαπραγμάτευτη. Χαίρομαι γι' αυτό. Ελάτε. Λέω λοιπόν ότι το... Χαίρομαι για την επιβεβαίωση. Όχι, λέει ο άνθρωπος ότι δεν ήταν μια επικαιρική απόφαση συνδεδεμένη με το δημοψήφισμα, αλλά είναι πάγια θέση της ΓΕΣΕ που προκύπτει από τα συνέδρια της. Αυτό λέει ο άνθρωπος και ήθελα να κάνω τη διευκρίνηση. Ελάτε. Αφού λοιπόν περιέγραψα τι κατά τη γνώμη μου είναι το ναι, λέω ότι το κυβερνητικό όχι είναι ένα μεταμφιεσμένο ναι. Ένα ναι λοιπόν που επαναλαμβάνω ξεκίνησε από τη δεύτερη μέρα των εκλογών. Με το ότι αποδεχόμαστε το 70% του μνημονίου, για να φτάσουμε μετά να αποδεχτούμε το 90% του μνημονίου, είναι η πρόταση που κατατέθηκε των 47 σελίδων, μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος, να αποδεχτούμε το 95% του μνημονίου, είναι η πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας. Μετά το δημοψήφισμα. Δηλαδή, να αποδεχτούμε την πορεία, η δημιουργική τάχα μου ασάφεια να μετατραπεί στην πορεία σε τάχα μου έντιμο συμβιβασμό που λίγο μετά έγινε επώδυνη συμφωνία για να καταλήξουμε σε μια επέσχυντη τελικά κατάσταση. Το κυβερνητικό όχι είναι πανομοιότυπο με το ναι των προηγούμενων 5 χρόνων, εκτός εάν ο έμφυα που συνεχίζει να υπάρχει μέχρι το 2017, εκτός εάν τα 2 δισεκατομμύρια νέοι φόροι μέσω του πιο άδικου συστήματος φορολόγησης, δηλαδή της έμεσης αυτής φορολογίας, εκτός εάν το ξεπούλημα 14 αεροδρομίων, όλων των λιμανιών, ξεπούλημα δρόμων και ολόκληρων περιοχών όπως το ελληνικό, εκτός εάν... όλα αυτά τα οποία περιγράφονται στις 47 και 10 σελίδες του κυρίου Τσίπρα έπαψαν να λέγονται μνημόνια. Αλλά πριν τις εκλογές, στις 25 Γενάρη, Νίκο μου, αυτά μνημόνια τα λέγαμε. Συγγνώμη, εγώ δεν θα πάψω να τα λέω μνημόνια. Δεν ήσουν καλεσμένος στη βάφτιση, μάλλον. Επίσης, δεν θα συνηγορήσω σε βαφτίσια που μετονομάζουν την Τρόικα σε θεσμούς. Τρόικα ήταν και πριν, Τρόικα είναι και τώρα. Θέλω να υπενθυμίσω ως αστερίσκο στην κουβέντα μας. Γίνεται πολλή κουβέντα από σήμερα το πρωί για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο καθένας παίρνει ό,τι τον βολεύει από αυτή την έκθεση. Αλλά ξέρεις τι λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μας ξαναγυρίζει στο Καστελόριζο. Αυτό λέει. Θυμίζω ότι στο Καστελόριζο το διάγγελμα έγινε για να μπούμε στα μνημόνια, επειδή δεν ήταν βιώσιμο το χρέος. Γι' αυτό έγινε το Καστελόριζο. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Επειδή το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Μας το είχαν αναγνωρίσει και τότε ότι δεν ήταν βιώσιμο το χρέος. Και γι' αυτό μας είπαν θα μπείτε σε μνημόνιο. Έρχεται ξανά λοιπόν μετά από 5 χρόνια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας αναγνωρίζει πάλι ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, λες και δεν το ξέραμε, για να μας πει τι. Θα ξαναμπείτε σε ένα μνημόνιο 60 δισεκατομμυρίων. Αυτό λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τώρα εδώ να συμφωνήσουμε μεταξύ μας αν είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο. Μα δεν είναι βιώσιμο, είναι προφανές.
Μήπως πρέπει να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε για να γίνει βιώσιμη η ζωή μας. Η μία εκδοχή είναι να έχουμε μνημόνια υποταγής, θα τα πω εγώ. Ελπίζω να μην ταραχτούν οι εκπρόσωποι αυτής της πολιτικής αντίληψης όπως εγώ τη μεταφράζω. Η άλλη αντίληψη είναι να έχουμε μνημόνια λεβέντικα, εθνικοκυριαρχικά, κολοκοτρονέικα. Αλλά μνημόνια. Γιατί? Για να πληρώνουμε χρέος και η μεν, για να πληρώνουμε χρέος και η δε. Μα η απάντηση είναι προφανής. Άμα δεν θέλουμε να έχουμε μνημόνια, ένας τρόπος υπάρχει. Να σταχαρίσουνε, δεν γίνεται. Ποτέ δεν έγινε. Ή θα τα αρνηθείς να τα πληρώνεις, μονομερός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μονομερός. Αυτός είναι ο τρόπος. Ή θα τα αρνηθείς, θα τους πεις ότι, ακούστε μάγκες. Πρέπει να κλείσεις. Κλείνω. Τα έχω πληρώσει 20 φορές και δεν τα χρωστάω κιόλας. Οι προϋπολογισμοί τους από το 1994 και απευθύνομαι σε εσάς, τους φίλους, τους προσκεκλημένους πολίτες στην εκπομπή. Οι προϋπολογισμοί του ελληνικού κράτους αποδεικνύουν ότι από το 1994 μέχρι σήμερα έχουμε πληρώσει ως λαός 1,3 εκατομμύριο, 27 δισεκατομμύρια σε τόκους και σε χρεολύσια. Μας λένε ότι χρωστάμε άλλα 300. Θα πληρώσουμε και τα άλλα 300 και όταν τα πληρώσουμε θα χρωστάμε και άλλα 300. Αυτό δεν πάει πουθενά. Ούτε με αριστερά μνημόνια, ούτε με δεξιά μνημόνια. Αυτή η ιστορία λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Και θα τελειώσει μόνο με την άρνηση του χρέους. Βέβαια, θα πει κανείς ότι μια τέτοια άρνηση θα μας πάει κόντρα με τους εταίρους μας, με την Ευρώπη. Καταρχάς, γιατί τόση κατάχρηση του όρου Ευρώπη για να περιγραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα οικοδόμημα που αν εκπροσωπεί κάτι στο πλαίσιο της Ευρώπης, δεν είναι προφανώς ούτε η Γαλλική Επανάσταση, ούτε ο Γαλλικός Διαφωτισμός, ούτε τίποτα. Είναι η Ευρώπη της Ιεράς Εξέτασης, είναι η Ευρώπη της Ιεράς Συμμαχίας και είναι και η Ευρώπη που έχει τα ραβέρια με τον φασισμό και με τον ναζισμό στην Ουκρανία. Για αυτή την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε. Που και οι μεν και οι δε μας λένε από Δευτέρα ότι εκεί μέσα θα είμαστε. Κλείνω λέγοντας το εξής. Υπάρχουν, επειδή προσπαθώ να είμαι ειλικρινής ως δημοσιογράφος, είναι γνωστή η πολιτική μου τοποθέτηση, είναι γνωστή η ιδεολογική μου άποψη. Υπάρχουν πολλοί φίλοι και πολλοί σύντροφοί μου που λένε εμείς θα πάμε να πούμε όχι το κυβερνητικό, όχι την Κυριακή, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπερβούμε το όχι περιτύλιγμα ναι της κυβέρνησης και παρά το τι λέει η κυβέρνηση, εμείς αυτό θα το καταθέσουμε στο λαϊκό κίνημα, ώστε την επόμενη μέρα από Δευτέρα, από καλύτερους όρους, να παλέψουμε, να παλέψουμε τους γκάγκστερ. Λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί και η απόδειξη είναι το πώς η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την ψήφο του λαού αυτούς τους 5 μήνες. Το πώς μετέτρεψε δηλαδή το όχι άλλη λιτότητα σε δίκαιη λιτότητα, έτσι έλεγε ο κύριος Φίλης. Και το πώς με την τακτική της αυτούς τους 5 μήνες υπονόμευσε το λαϊκό κίνημα, το παθητικοποίησε, έσπηρε την απογοήτευση και την παρέτηση σε λαϊκά στρώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι τη Δευτέρα, όσοι πραγματικά εννοούμε όσοι το εννοούμε, θα συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε. Βεβαίως. Θα συναντηθούμε, Νίκο μου. Θα μιλήσει άλλη μισή ώρα. Κύριε. Όχι, όχι. Μονολεκτική θέλω. Θα συναντηθούμε. Ξέρω, το ξέρω πολύ καλά. Λέω λοιπόν. Ας το κάνουμε. Τη Δευτέρα, όποιοι εννοούν το όχι, θα συναντηθούμε σε ένα ανοιχτό και ζωντανό όμως οδόφραγμα που πρέπει να υπάρχει απέναντι στους γκάγκστερ. Αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παφίλη. Θέλω να ευχαριστήσω το ΚΚΕ, γιατί ξέρεις, θα μπαίνα σε μια μεγάλη δοκιμασία εγώ την Κυριακή. Θα έπρεπε να πάω σπίτι μου και να φτιάξω το δικό μου άκυρο ψηφοδέλτιο, που θα έγραφε πάνω. Όχι στο μνημόνιο του Γιούγκερ, όχι στο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο μνημόνιο Ολωνών. Τώρα ευτυχώς το φτιάχνει το ΚΚΕ, θα πάω να το πάρω και θα ρίξω αυτό. Γιατί είναι σαφής τοποθέτηση. Όχι σε όλα τα μνημόνια. Κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη. Αληθεύει τη κυρία Κατσέλη η δήλωση ότι τα ATM έχουν χρήματα μέχρι τη Δευτέρα? Ναι, αληθεύει. Είναι ψευδής? Όχι, νομίζω ότι αληθεύει. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχει μιλήσει για ένα δις. Είπε ότι υπάρχει ένα δις
Και με το ρυθμό που πηγαίνουμε, μας βγάζει μέχρι τη Δευτέρα. Πότε το είπα. Άρα το εύλογο ερώτημα προς τον κύριο Σκουλέτη είναι τι θα γίνει την Τρίτη. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουλή. Παρακαλώ. Από μένα. Κύριε Κοτάκη, έρχεται η σειρά σας. Στο δικό σας τρόπο σκέψης, όπως μας τον παρουσιάσατε, υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στην παρούσα κυβέρνηση και με τις προηγούμενες? Πέστε μου, ένα ναι ή ένα όχι. Βλέπετε καμία διαφορά? Υπάρχει. Αυτό το λέτε. Χωρίς να μιλήσετε μισή ώρα. Τη φοβάται ο κύριος Χατζηνικολάου. 30 δευτερόλεπτα θα απαντήσω. Το θέσατε και προηγουμένως λέγοντας και γιατί μας κυνηγάνε έτσι και γιατί φωνάζουν αυτοί έξω. Κύριε Σκουρλέτη, αυτοί με τους οποίους κουβεντιάζετε, τους οποίους κατηγορείτε για αντιδημοκρατικότητα και όλα τα συναφή, είναι οι ίδιοι, σας θυμίζω, που εκπαραθύρωσαν στις Κάνες τον Παπανδρέο. Δεν τον εκπαραθύρωσαν γιατί η πολιτική του ήταν ενάντια τους. Αυτούς τους ξέρουμε, για εμάς σας λέω. Για εσάς μιλάω. Για εσάς μιλάω, αλλά δεν το έχετε καταλάβει. Λέω λοιπόν, εκπαραθύρωσαν τον Παπανδρέου, αλλά αυτό δεν καθιστούσε την πολιτική του φιλολαϊκή. Εκπαραθύρωσαν τον Μπερλουσκόνη στην Ιταλία, αλλά αυτό δεν κάνει τον Μπερλουσκόνη φιλολαϊκό. Το δικαίωμα της ετερότητας, όταν επιχειρείτε να διαθλαστεί μέσα από τον ετεροπροσδιορισμό, δεν βγάζει σωστά πολιτικά συμπεράσματα. Τι λέω δηλαδή? Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος, όλοι σκύλοι μια γενιά. Αυτό δεν λέτε? Όχι, που εσείς αυτό δεν λέτε. Εσείς, ακούστε. Ακούστε, ακούστε. Εγώ έχω ικανοποιηθεί από την απάντηση. Μ' αρέσει αυτό που είπε ο Νίκος και κλείνω τώρα. Τι παπάγος τι πλαστήρας? Ξέρετε, εσείς το ξέρετε γιατί είστε αριστερός. Ο πλαστήρας εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Ο πλαστήρας ήταν αυτός που έστελνε γράμματα και έλεγε να συμβιβαστούμε. Καλά, με το Τρίτο Ράιχ. Για τον Μπελογιάννη. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, ο μαύρος σκύλος ή ο άσπρος σκύλος, το πρόβλημα είναι ότι δαγκώνει. Και εσείς θα μας πάτε με όρους, δεν ξέρω, άσπρου ή μαύρου σκύλου, στο σκύλο που δαγκώνει. Εγώ λέω να τον απορρίψουμε το σκύλο. Μικρή, να του ρίξουμε φόλα. Μικρή να διακοπή, τον ακυρώσουμε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφω με ένα σύντομο σχόλιο του Μανώλη Κοτάκη. Κι εγώ. Της Ελένης Καλογεροπούλου. Εννοείται, εσένα θα άφηνα. Και αμέσως μετά ο λόγος στους συμπολίτες μας. Έλα να, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτος την Παρασκευή με την Αγορά. Πασχάλης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτή την Παρασκευή, άλλο ένα DVD με 5 επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή
είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 80. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο και τα 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1980 έως το 1990. Μαζί, τα καλοκαιρινά 80's. Τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια της δεκαετίας του 80 σε ένα συλλεκτικό CD. Κάθεξε η μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάρισε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μα να Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πριν πάω στους συμπολίτες μας, να έχω από ένα σύντομο σχόλιο παρακαλώ από τον κύριο Κοτάκη και μετά από την κυρία Καλογεροφούλου. Κύριε Χατζηνικολάου, το δίλημα της Κυριακής είναι ξεκάθαρο. Εκεί που κάθεται νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης, καθόταν ο κύριος Βαρουφάκης πριν από ένα μήνα, είπε τότε ότι κακά τα ψέματα, γίνει δημοψήφισμα, θα αφορά το ευρώ. Άρα, ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση, εγώ αποδέχομαι αυτό το οποίο είχε πει ο Υπουργός των Οικονομικών. Το δίλημα είναι παραμονή στην Ευρώπη και στο ευρώ. Τάσομαι υπέρ του ναι, αλλά σέβομαι απεριόριστα τους συμπολίτες μου οι οποίοι αυτή τη στιγμή επιλέγουν το όχι. Γιατί η Ευρώπη σε πάρα πολλές στροφές έχει απογοητεύσει πολλούς από εμάς αυτό το διάστημα. Θεωρώ λάθος τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος σε αυτή τη συγκυρία. Το δημοψήφισμα έπρεπε να γίνει με ασφάλεια και όχι εν κενό. Όχι μετά το τέλος του προγράμματος. Και γι' αυτό έχει ευθύνη, νομίζω, η κυβέρνηση. Πίσω από το παραβάν θα αποφασίσουμε μόνο με ένα, και μοναδικό, με ένα μοναδικό κριτήριο. Εμείς, οι οικογένειές μας και η πατρίδα. Την Κυριακή δεν ψηφίσουμε για Πρωθυπουργό. Ψηφίσαμε για Πρωθυπουργό στις 25 Ιανουαρίου. Έχει Πρωθυπουργό η χώρα. Ναι, βέβαια πρέπει να σας πω, κύριε Κοτάκη, και με συγχωρείτε για την διακοπή, ότι όταν γίνονται παρεμβάσεις σαν αυτή του κυρίου Σούλτς, ας πούμε, που μίλησε για κυβέρνηση τεχνοκρατών ως μειόφιλε, διότι δεν του πέφτει λόγος τι κυβέρνηση θα έχουμε, και δεν είναι δικό του θέμα. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι ορισμένοι επενδύουν στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για κυβερνητική αλλαγή στη χώρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά όπως σας είπα και πριν, ο λόγος που πήγαμε σε δημοψήφισμα δεν ήταν η παρέμβαση του κ. Σούλτς, αλλά επειδή 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι στον Πρωθυπουργό. Άρα, αν θα έπεφτε η κυβέρνηση, θα έπεφτε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι από τον κ. Σούλτς. Επίσης, πίσω από το παραβάν, δεν ψηφίζουμε θεωρώντας ότι κάνουμε ζάπινγκ, βγάζοντας το θυμό μας για το Μέγκα, τον Αντένα και όποιο άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τον θυμό των πολιτών για τις προσεγγίσεις που γίνονται από μερίδα των τηλεοπτικών σταθμών. Ωστόσο, το κριτήριο είναι εμείς, η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, πώς θα διώξουμε το μαύρο σύννεφο που έχει εγκατασταθεί πάνω από την πατρίδα μας και πρέπει να διαλυθεί πριν να γίνει η καταιγίδα. Και επίσης, την Κυριακή πίσω από το παραβάν ψηφίζουμε με βάση τη μοίρα που θέλουμε να δώσουμε σε αυτόν τον λαό και όχι με βάση τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες που έχουμε απέναντι στους πολιτικούς οι οποίοι εκφράζουν το ναι ή το όχι, άσχετα αν κάποιοι από αυτούς πράγματι μπορεί να ταυτίζονται με ό,τι χειρότερο υπήρξε στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, με την αναξιοκρατία, με τη διαφθορά και με την ευνοιοκρατία. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία, αν μπορεί να τη δείξει η κάμερα. Είναι μια φωτογραφία ιστορική. Είναι η πρώτη φορά που καγκελάριος της Γερμανίας, ο Χέλμουντ Σμιτ, αν μπορεί να ζουμάρει, σερβίρει τσάι τον καθήμενο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι αυτός που δείτε καλά, δείτε, δείτε, συγγνώμη κύριε Βογιόπουλε, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Δείτε ξανά και ξανά αυτή τη φωτογραφία. Είναι ο καγκελάριος Σμιτ, όρθιος, να σερβίρει τσάι τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος το 1975 του είπε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δύο και τρεις φορές, ότι εσείς οι Γερμανοί αιματοκυλήσατε τον ελληνικό λαό, τον πίεσε και το 1980, παρά το γεγονός ότι του μίλησε έτσι, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής διεθνή συνδικαλισμό. Αγαπήσαμε την Ευρώπη και μας έκανε ο Καραμαλής να αγαπήσουμε την Ευρώπη, γιατί αισθανθήκαμε τότε, όχι αυτή την Ευρώπη την οποία έχουμε σήμερα. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, αφήνω, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έκανε να αγαπήσουμε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έκανε να αγαπήσουμε την Ευρώπη. Γιατί? Γιατί πολλά μικρά όνειρα κάθε οικογενειάρχη, κάθε εργαζόμενο, χώρισαν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο όνειρο. Δεν συμβαίνει αυτό τώρα. Το παραδέχομαι. Στην Ευρώπη μη με διακόπτετε. Πιστέψαμε λοιπόν σε ένα πολύ μεγάλο όνειρο, γιατί σε αυτό το μεγάλο όνειρο χώρισαν πολλά μικρά δικά μας όνειρα. Πράγμα το οποίο αυτή την περίοδο μπορεί ενδεχομένως να μην συμβαίνει. Αλλά ποιοι ήταν οι λόγοι που έκαναν τον Καραμαλή να μας βάλει στην Ευρώπη? Είναι η Ευρώπη ένα νόμισμα μόνο, όπως νομίζουμε? Είναι οι καταθέσεις μας μόνο για τις οποίες ανησυχούμε? Είναι τα στεγαστικά μας δάνεια για τα οποία νοιαζόμαστε? Είναι κάτι πολύ ευρύτερο? Ο Καραμαλής μας έβαλε στην Ευρώπη πρώτον για λόγους εθνικής ασφαλείας. Μας έβαλε για να σταθεροποιήσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Και τρίτον, μας έβαλε για να καταπολεμήσει τη φτώχεια, θύμα της οποίας ήταν ο ίδιος και η οικογένειά του. Για έλατε να δούμε, με το που υπήρξε ως φόντο ο λύκος, εμείς κοιτάμε τώρα τα χνάρια του λύκου, αλλά που υπήρξε ως φόντο ο λύκος ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη, τι υπάρχει τις τελευταίες μέρες? Μας έβαλε ο Καραμαλής στην Ευρώπη για να μας θωρακίσει και να προασπίσει την ενταυτική ακαιρεότητα, και με το που δεν πληρώσαμε το δούνου του, που είχαμε τα λεφτά, κύριε Χατζηνικολάου, να το πληρώσουμε και κάποια στιγμή να το εξηγήσει η κυβέρνηση. Τα είχαμε τα λεφτά, το ξέρω καλά ότι τα είχαμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι αν υπάρχει συμφωνία θα το πληρώσουμε. Τα είχαμε τα λεφτά. Με το που υπήρξε λοιπόν η προοπτική ότι φεύγουμε, ο Νταβούτογλου προσφέρθηκε έναντι 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ να μας πληρώσει τη δόση του δούνου του για να πάρει το μισό Αιγαίο. Τους έχουμε συνηθίσει να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Κύριε Κατάνα, σας παρακαλώ. Μην μου διακόπτε το συλλογισμό. Κάτα να επιτρέπετε. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Με το που υπήρξε επίσης το φόντο για την φτώχεια. Άμα το ξαναδιακόψετε θα γίνετε κατανάς. Χρειάζεται το χιούμορ. Ασφαλώς, λοιπόν, ασφαλώς. Με το που υπήρξε ως φόντο ότι θα υπάρξει αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναβγήκαν τα φαντάσματα του παρελθόντος, κύριε Χατζηνικολάου. Και επίσης με το που βγήκε ότι μπορεί να αποχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίσαμε να ακούμε δηλώσεις και απορώ πως δεν αντέδρασε ο Πρωθυπουργός για αυτές τις δηλώσεις, ομολογώ, ότι ο στρατός είναι προστάτης της σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός της αριστεράς, που χιλιάδες μακρονησιώτες ταλαιπωρήθηκαν από τη Χούντα, άκουσε στον αέρα δίπλα του σταυτί του να λέγεται ότι ο στρατός είναι προστάτης της σταθερότητας και δεν έβγαλε κουβέντα. Συγγνώμη, αυτό είναι μια παρερμήνωση της φράσης του Υπουργού. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσω. Αν δούμε την ιστορία μας, τι θα καταλάβουμε? Θα καταλάβουμε ότι κάθε φορά που ήμασταν πάντως δικασμένοι... έτσι ήταν η δήλωση. Ότι αν δούμε την ιστορία μας, το βίντεο υπάρχει, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου. Στο εσωτερικό, έτσι. Αν δούμε την ιστορία μας, καταλήγω. Βάλτε το βίντεο να το ερμηνεύσουμε, αν θέλετε. Καταλήγω, κύριε. Λοιπόν, μην κάνω λάθος στον τόνο. Λοιπόν, αν δούμε την ιστορία μας, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε φορά που ήμασταν σε διχασμό, δεν ωφελούμασταν ούτε όσοι ήμασταν από εδώ, ούτε όσοι ήμασταν από εκεί. Κάποιος τρίτος πάντοτε επωφελείται στο διχασμό, και αυτός ήταν ένας πάτρωνας και ένας δυνάστης, που ενδεχομένως απιστεύουμε στην προκειμένη περίπτωση ότι είναι οι Γερμανοί, αλλά όπως υπενήθηκα σε μια αρχική τοποθέτηση, μπορεί να είναι και άλλοι. Κλείνω. Να προσέξουμε πολύ την Κυριακή. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει, αλλά να προσέξουμε, μην προσπαθώντας να κάνουμε το μάγκα στη διεθνή κοινότητα, πιαστούμε κορόιδα. Γιατί αυτό έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε το μάγκα, κύριε Σκουλέτη, και μπορεί να πιαστούμε κορόιδα, μετέχοντας σε έναν παγκόσμιο νομισματικό πόλεμο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε σε όλες τις διαστάσεις. Δείτε
Το υπενήθηκα και στην αρχή. Πώς παίζει μπάλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί παρενέβη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνοντας επιχειρήματα τα οποία αποδέχτηκε η κυβέρνηση παραμονή αυτής της αναμέτρησης. Γιατί το έμπασαν στην Ευρώπη οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις ελληνικές. Διότι υπάρχει ένας παγκόσμιος νομισματικός πόλεμος και όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα ακούγαμε ψιθυριστά δείτε πώς θα πέσουν οι αγορές, δείτε πώς θα πέσει το ευρώ και γι' αυτό έτσι αντιμετωπίζουν την ελληνική κυβέρνηση στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή ως δολιοφθορέα του ευρώ. Θέλουμε να μετάσχουμε σε αυτό το παγκόσμιο νομισματικό πόλεμο. Θέλουμε να μετάσχουμε σε αυτό το παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο επειδή θέλει κάποια άλλη δύναμη να σπάσει η λιτότητα του στο Βερολίνο, όχι στην Αθήνα, στο Βερολίνο, για να πλημμυρίσει η Ευρώπη με προϊόντα αυτής της δύναμης. Επαναλαμβάνω, τελεία, λοιπόν, εγώ βάζω τελεία μόλις μου το λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, να μην την πατήσουμε κάνοντας το μάγκα και να μην πιαστούμε κορόιδα. Κυρία Καλογεροπούλου. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομη και με βάση το ρεπορτάζ μου, εγώ τάσομαι προφανώς με το όχι. Γιατί θεωρώ ότι την ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές τους χωρίζει 5 λέξεις. Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Ευρώπη υπάρχει μία αντίληψη ότι δεν πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό χτίσανε μία συγκεκριμένη πολιτική, πάνω σε αυτό λειτουργήσανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και φτάσαμε στον κύριο Σούλτς, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο μου, και σήμερα έχω εγώ ένα ρεπορτάζ στα παραπολιτικά, να στείλει. Την επομένη που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα γίνει το δημοψήφισμα, το λέω όμως εγώ για τα παραπολιτικά, ναι. Έχουμε το ένα ρεπορτάζ που λέει τι, ότι ο κύριος Σούλτς έστειλε ένα mail σε όλους τους αρχηγούς κρατών την επομένη που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα και έλεγε τρία πράγματα. Λέτε ότι το δημοψήφισμα είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Αυτό... Βγήκαν όλοι οι πρωθυπουργοί και είπαν αυτό. Κλείνουνε οι τράπεζες. Κλείσανε οι τράπεζες. Υπάρχει επικοινωνιακή λέλαπα. Τη ζήσαμε, δεν αντέχουμε άλλο, κλείσαμε τις τηλεοράσεις μας. Λοιπόν, να υπάρξει ασφυξία. Εάν είναι δυνατόν να δεχτεί ο ελληνικός λαός αυτό το φασισμό, να του αλλοιώσει την ψήφο του, εγώ αυτό ως άνθρωπος, που μεγαλώνω και ένα παιδί και θέλω να του μάθω ότι, εν πάση περιπτώσει, τη γνώμη του, αυτό που πιστεύει πρέπει να το υπερασπίζεται, δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί έχασε, κατά τη γνώμη σου, κυβέρνηση την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων? Γιατί οδηγήθηκαν δηλαδή σε αυτή την επιθετική στάση εναντίον της? Θα σου πω τι πιστεύω, γιατί επειδή το έχω παρακολουθήσει. Παράδειγμα λέω τώρα, δεν θα μπορούσε... Στις 20 Φεβρουαρίου, αντί να κάνει την ενδιάμεση συμφωνία της δημιουργικής ασάφειας, της βαρουφάκιας ασάφειας, να έχει καταλήξει σε συμφωνία. Και να μην είμαστε τώρα να τρέχουμε σε δημοψηφίσματα. Εγώ θα σου πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε θέλοντας να κερδίσει όσο περισσότερα πράγματα μπορεί. Ακόμα και αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη για τους συνταξιούχους, γιατί θα κοπεί το ΕΚΑΣ και τα 500 θα γίνουν 250. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει. Ναι, αλλά έχει συμφωνήσει μετά από δύο χρόνια να το κόψει. Όμως. Να φορολογούνται αυτό και κανένας δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Κανένας, όλοι το έχουν ξεχάσει. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει έτσι. Πάει σταδιακά, σιγά-σιγά, προσπαθώντας. Οι εταίροι δεν είναι εταίροι. Είναι κάτι άλλο πολύ πιο πολύπλοκο. Ξεκίνησαν να λένε στον Πρωθυπουργό ότι δεν τα δέχονται, να του θέτουν όλο και περισσότερα πράγματα. Και εκεί θεωρώ ότι είναι το σφάλμα του κυρίου Τσίπρα. Πίστεψε, τους πίστεψε. Πίστεψε ότι μπορούσε να έχει βρει μία λύση. Να έχει έρθει με μία λύση και να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα στον ελληνικό λαό. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το λάθος του. Ότι τους πίστεψε. Λοιπόν, έσκασε τώρα και δημοσίευμα. Η FSF. Έσκασε δημοσίευμα στους Financial Times για κούρεμα των ελληνικών καταθέσεων. Είναι αυτό που σου έλεγα όμως, Νίκο μου. Είναι αυτό που σου έλεγα. Είναι το mail Schultz. Έχω και χειρότερο. Ένα λεπτό να μας πει ο Κωστής Βέιμος και έρχομαι, Μανώλη, σε σένα.
Κοστίσει ακόμα. Επικαλείται λοιπόν το δημοσίευμα τραπεζικούς κύκλους στην Αθήνα, όπως και επιχειρηματικούς, που λένε ότι επεξεργάζονται σχέδια σε περίπτωση παράτασης οικονομικής ασφυξίας, κουρέματος των καταθέσεων κατά 30% πάνω από τα 8.000 ευρώ. Και όπως μειώνει. Πάνω από τα 8.000 ευρώ. Μα υπάρχει. Τουλάχιστον σε μια τράπεζα, λέει. Κοστί, υπάρχει νόμος του ελληνικού κράτους ότι μέχρι τις 100.000 ευρώ εγγυάται. Αν έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά να τσεκίθεις. Και ευρωπαϊκή προστασία. Με συγχωρείτε, μπορώ να ακούσω τον συνάδελφό μου. Γελάω γιατί έπεσε ένας καταιγισμός. Και λέγαμε τώρα αυτό. Κωστή, πες μας τι λέει το δημοσίευμα. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ότι συνεχιστεί αυτή η οικονομική ασφυξία, επεξεργάζονται σχέδια για bail-in και μάλιστα όπως σημειώνουν, το σχέδιο είναι για 8.000 ευρώ και πάνω, καταθέσεις 8.000 ευρώ και πάνω, κατά 30% κούρεμα, τουλάχιστον σε μια τράπεζα, σημειώνει το δημοσίευμα. Τουλάχιστον σε μία τράπεζα, που σημαίνει την πιο αδύνατη προφανώς από τη πιο αδύνατη. Κύριε Χατζηνικολάου, θα παρακαλέσω, επ' αυτού εγώ θέλω ένα σχόλιο από τον Υπουργό. Να πω και την νεότερη πληροφορία, γιατί θα πρέπει να πείτε τι για να τα σχολιάσετε τα δύο. Προσέξτε, επειδή είναι κρίσιμες οι ώρες, μου την μεταβάζει συνάδελφος, ο οποίος όμως είναι πολύ αξιόπιστος. Μου λέει λοιπόν ότι πριν από λίγο και χρειάζεται αυτό διασταύρωση με το Υπουργείο των Οικονομικών. Μου λέει ο συνάδελφος ότι πριν από λίγο ο EFSF, δηλαδή ο Ρέτλινγκ, ζητάει τα 130 δις και καταπίπτουν οι ρήτρες και υπήρξε κοινοποίηση πριν από λίγο στο Γενικό Λογιστήριο. Αν αυτό ισχύει, αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται το αγγλικό δίκαιο. Αυτό συνδυάζεται με το κούρεμα. Προσέξτε, δημεύεται. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα επιχειρηθεί, για να προσέχουμε και τις λέξεις μας. Δημόσια περιουσία, κυρίως στο εξωτερικό, τραπεζικές μετοχές τραπεζών στα Βαλκάνια δικές μας, πρεσβείες ενδεχομένως, προξενία. Και επίσης, επειδή έχουν βάλει ελληνικές τράπεζες για τον Έλλα ενέχειρα καταθέσεις και στεγαστικά δάνεια, τα δάνειά μας, δεν θεωρώ καθόλου απίθανο να έρθει να ζητήσει ο κύριος Ντράκη τα στεγαστικά δάνεια των Ελλήνων πολιτών. Προσέξτε, επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό, θέλω διασταύρωση μετά το δημοψήφισμα. Σας λέω, μου το λέει συνάδελφος, ο οποίος είναι αξιόπιστος. Όμως χρειάζεται διασταύρωση, κύριε Σκουλέτη, εύχομαι να μην είναι πραγματικά. Έστω και ως σενάριο, γιατί δεν τα βγάζουν μετά την πρόλαβη. Πρόλαβε ο συνάδελφος πράγματι να μην περάσουν 35 λεπτά για να κάνει την προβοκάτσια του. Διότι περί αυτού πρόκειται για τον EFSF. Το δε άλλο δημοσίευμα εντάσσεται μέσα στο σχέδιο αυτό που προβλέπεται. Μακάρι να είναι προβοκάτσια. Με πολύ πραγματικό τρόπο η κυρία Καλογεροπούλου. Κανείς μας δεν θέλει να συμβεί αυτό. Αυτά λοιπόν για να βλέπουν και κάποιοι πώς, εν πάση περιπτώσει, άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος, όλοι είναι οι ίδιοι. Διότι εδώ πέρα πράγματι αυτό το οποίο επιχειρούν είναι να ταπεινωθεί αυτό ο λαός. Κύριε Σκουλέτη, γιατί δεν πληρώσατε το δούνο του? Έχει μάθει να λέει όχι. Είχατε τα λεφτά και δεν πληρώσατε. Σας άκουσα με προσοχή. Γιατί δεν τα πληρώσατε? Υπερασπιστήκατε πριν γιατί την Ευρώπη όπως την είχε φανταστεί ο Καραμαλής και οι ιδρυτές της. Σας ρωτάω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της λιτότητας και της Μέρκελ που ενισχύει το φασισμό σήμερα στην Ευρώπη, τη διαλύει ή όχι? Κύριε Υπουργέ. Τη διαλύει ή όχι? Κύριε Υπουργέ, τόσο ευρωπαϊστές είστε εδώ πέρα όλοι στο τραπέζι που θέλετε μια Ευρώπη όπου οι εργαζόμενοι να μην έρχονται στην Ευρώπη. Σας διακόπτω γιατί έχουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του EFSM να δούμε. Πάμε στο Κωστή. Ο Ρέγκλινγκ το ζητάει αυτό να εκπέσουν, να αρχίσουν να υλοποιούνται οι ρήτρες, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM λέει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα διεκδικήσει. Δεν τα διεκδικεί άμεσα. Ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον. Το ζητάει ο Ρέγκλινγκ, αλλά επιφυλάσσεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Ακούστε εδώ. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν μπορείτε έτσι να παίζετε με τον πόνο. Εγώ παίζω με τον πόνο. Όχι εσείς. Υπάρχει μια είδηση. Υπάρχει μια είδηση. Δεν είναι προσωπικό. Ναι. Αυτοί όλοι τι κάνουν? Παίζουν ένα πολιτικό. Δεν μου λέτε παιχνίδι. Να σας ρωτήσω κάτι. Πάντως δεν μοιάζει να είναι κλίμα συμφωνία στη Δευτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση? Κύριε Σκουρλέτη, αυτό δεν μοιάζει να είναι κλίμα συμφωνία στη Δευτέρα. Το πάρε το ελληνικό λαό. Με ακούτε? Εγώ όχι. Κύριε Υπουργέ. Με ακούτε, κύριε Υπουργέ? Ένα λεπτό. Μακριά από μένα αυτό. Εγώ είπα πριν ότι δεν μοιάζει να είναι κλίμα συμφωνία στη Δευτέρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει σχολιαστεί και έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί κύκλοι και ο EFSF την προηγούμενη εβδομάδα και είπαν ότι θα περιμένουμε να τελειώσει το δημοψήφισμα, να δούμε τις προσπάθειες μετά και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά είδατε ότι ο Ρέγκλινγκ βγήκε Παρασκευή. Προφανώς.
Κύριε Υπουργέ, είναι κρίσιμο. Υλοποιεί το mail Σούλτ. Προσέξτε, προσέξτε. Υλοποιεί το mail Σούλτ. Είναι κρίσιμο. Πρέπει να καταλάβουμε, κύριε. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Μιλάτε συνέχεια όμω. Σημασία δεν μιλάω. Να σα κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση που επιτρέπετε. Α απαντήσει και ό,τι κάνει μετά. Διότι πρόκειται για ένα οικονομικό πραξικόπημα. Περί αυτού πρόκειται αυτό που συμβαίνει. Ναι, αλλά με αυτούς θα πάτε να συζητήσετε τη Δευτέρα. Δείτε, σε αυτούς λέτε στο λαό όμως, ακόμα ότι θα φέρουν φιλολαϊκά μέτρα Παφίλη, επειδή θα πείτε όχι. Αυτό τόσα χρόνια λέτε. Πώς μπορεί να ανατρέψει τα πραξικοπήματα. Τόσα χρόνια λέτε και εκεί πέρα δεν χρειάζεται λαό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Έχουμε πάρει θέση. Στους πραξικοπηματίες απέναντι πρέπει να πάρετε θέση. Ισχυρό λοιπόν, υπερήφανο, όχι για την δημοκρατία και για την προοπτική αυτού του τόπου. Το πραγματικό όχι είναι να πει όχι σε όλα τα μνημόνια. Υπάρχει κάτι δισογραφικό. Υπάρχει κάτι που έχει κρίσιμη σημασία. Γιατί επαπειλείται η ενεργοποίηση των ρητρών για την κατάπτωση των δανείων των 140 δις, διότι η Ελλάδα δεν πλήρωσε τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό φέρνει την αλυσίδα αυτή. Και ξαναρωτάω. Ο Πρωθυπουργός είπε τη Δευτέρα ότι αν μας δώσουν συμφωνία οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουμε το δούνου του. Άρα τα λεφτά τα είχατε. Αυτό είναι δικιά σας ερώτηση. Αυτά είναι δικιά σας ερμηνεία. Γιατί δεν πληρώσατε και ενεργοποιούνται οι ρήτρες. Αυτό λοιπόν είναι γιατί δικιά σας ερμηνεία. Το είπατε, το είπατε και έχω πριν. Και δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Ξέρετε γιατί δεν ισχύει. Δική σας άνθρωποι μου το λένε. Διότι πέτυχε ο στραγγαλισμός που επιβάλλανε. Δική σας άνθρωποι. Επιτρέψτε, μιλάτε σε μέλος της κυβέρνησης. Από τα 1,6 είχατε βρει το 1,4 την προηγούμενη Τετάρτη. Μιλάτε σε μέλος της κυβέρνησης. Ξέρετε τι θέλετε να κάνουμε. Να πληρώσουμε το ΔΕΛΤΑ και να μην. Συντάξεις μπήκαν όμως. Ναι, και το είχαμε πει ότι θα προτιμήσουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Μη χαμογελάτε. Λοιπόν, μικρή διακοπή. Στεναχωριέστε επειδή πληρωθήκαν οι συντάξεις. Εγώ θα στεναχωρηθώ που πήγε ο πατέρας μου όπως και χιλιάδες γονείς και τους ξεφτιλίζετε, κύριε Σκουρλέτη, για 120 ευρώ. Γιατί εσείς και τα κανάλια πήρατε την απάντηση από αυτούς που ήταν στις ουρές. Τους στάζατε 13η σύνταξη. Σας πετάξατε τις κάμερες στα μούτρα. Όχι, μιλάτε για ευρωπαϊσμό. Αυτός ο ευρωπαϊσμός, παρακαλώ, κύριε Κοντάκη. Ξεφτιλίζεται μια ολόκληρη γενιά η οποία πήρε την Ελλάδα στην πλάτη της. Ξεφτιλίζεται μια ολόκληρη παραπέντε που πήρε την Ελλάδα στην πλάτη της. Λαός και καταλαβαίνει που το πήρε στην ουρά. Σας βλέπει ο λαός. Δεν θέλω τέτοια εκπομπή. Διαφημίσεις. Όταν αφογραφούσατε υπέρ των απολύσεων ήταν... Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκο είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News, η χρυσή δεκαετία του 80. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
το Σάββατο και τα 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1980 έως το 1990. Μαζί, τα καλοκαιρινά 80's. Τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια της δεκαετίας του 80 σε ένα συλλεκτικό CD. Κάφτιαξε η μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Θυμίζω ότι στις 12 σταματούν οι συζητήσεις εν ώψη του δημοψηφίσματος. Έχουμε λοιπόν ακόμα χρόνο για να ακούσουμε τους συμπολίτες. Κύριε Νικολάου, ένα μήνυμα που μου ήρθε πριν από λίγο από την κυβέρνηση του Μαξίμου είναι ότι είναι απολύτως ψευδής αυτή η είδηση και μάλιστα μου μεταφέρθηκε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μεγάλος χαμένος θα ήταν η Γερμανία, η οποία θα έχανε 60 δισεκατομμύρια. Αυτό το λέω γιατί θεωρώ ότι πρέπει αυτές τις ώρες να μην παίζουμε, ας πούμε, τις αγωνίες του κόσμου. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι. Κανείς δεν εύχεται να είναι πραγματικά. Κανείς δεν εύχεται, κύριε Σκουρλέτη, αυτό να είναι αλήθεια. Για να πέσει η ένταση, σας λέω ότι άλλη πηγή μου έγραψε στο διάλειμμα ότι ο πρόεδρος του ESM, ο κύριος Λέτη, είναι υποχρεωμένος, επειδή έχει ποινικές ευθύνες, να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την κατάπτωση των ρητρών και να είναι απαιτητά τα 130 δις. Αλλά θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Και ο κύριος η πληροφορία είναι αλήθεια. Ό,τι και να βγει στο δημοψήφισμα, η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Η πληροφορία είναι αλήθεια. Τώρα πριν από λίγο ξανά για δεύτερη. Απλώς επίκειται η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Γιώργος Καλαματιανός ονομάζομαι. Ιδιωτικός υπάλληλος σε τράπεζα δουλεύω. Σχολιάζετε ελευθέρως. Εάν θέλετε να θέσετε ερώτημα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος και θέλουν να μιλήσουν αρκετοί, σε έναν. Μάλιστα, στον κύριο Σκουρλέτη θα ήθελα. Δηλαδή, μην θέσετε ερώτημα και πείτε να τοποθετηθεί όλο το πάνελ. Στον κύριο Σκουρλέτη. Γιατί θα φύγω εγώ. Θα σας αφήσω να συντονίσετε και θα φύγω. Ελάτε. Ωραία, για τον κύριο Σκουρλέτη, αν με το χέρι στην καρδιά μπορεί να μας διαβεβαιώσει, γιατί ο μεγάλος φόβος αυτό είναι των Ελλήνων πλέον, ότι δεν θα αλλάξουμε νόμισμα σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά και αν θα το παλέψετε μέχρι το τέλος για να παραμείνουμε στο ευρώ, όπως ο κόσμος νομίζω ένα 70% έχω ακούσει ότι αυτό πραγματικά θέλει να γίνει και να μην έχουμε πισωγύρισμα στη δραχμή. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρη και σαφής η θέση της κυβέρνησης και επιβεβαιώθηκε στον τρόπο που διαπραγματευόντουσαν όλο αυτό τους 5 μήνες. Αν θέλαμε να έχουμε ένα δεύτερο σχέδιο, θα μπορούσαμε τον δεύτερο, τον τρίτο μήνα να το είχαμε βάλει μπρος. Επιδιώκουμε λοιπόν να παραμείνουμε στο ευρώ, γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αλλά με όρους αξιοπρέπειας. Γνωρίζοντας ότι αν ανοίξει η πόρτα για την Ελλάδα, δεν θα κλείσει. Το επιδιώκουμε να παραμείνουμε με όρους αξιοπρέπειας αφήνει... σημαίνει ότι με άλλους όρους μπορεί και να μην παραμείνετε, κύριε Σκουρλέτη. Μισό λεπτό. Με άλλους όρους μπορεί και να μην παραμείνουμε με όρους αξιοπρέπειας, αφήνει παράθυρο. Μισό λεπτό. Τι εννοώ, κύριε Χατζηνικολάου? Ότι υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν πια το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης που δεν έχουν να κάνουν με τη θέση και τη στάση της Ελλάδας. Αυτό εννοώ. Διότι η Ευρώπη καρκινοβατεί ανεξαρτήτως αν αυτή η μικρή οικονομία που αποτελεί το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ μπορέσει να σταθεί στα πόδια της ή όχι. Όταν το 50% του ευρωπαϊκού χρέους είναι το άθροισμα του χρέους Ιταλίας και Γαλλίας. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και τρέμουν. Δεν είναι λοιπόν η Ελλάδα το πρόβλημα για το ευρώ. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε τη μάχη μας και θα πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία. Αρκεί να βρούμε ενισχυμένη την επόμενη Κυριακή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλατε κάτι επ' αυτού, κύριε Μητσοτάκη, κοιτάξτε, για το θέμα της δραχμής. Κύριε Σκουρλέτη, το ερώτημα το οποίο θέτει ο συμπολίτης μας, είναι, όλοι, δηλαδή, είναι τι θα γίνει. Όχι. Είναι όχι, τι θα γίνει. Ερώτημα, θα τι θα γίνει εάν. Σε άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό, κύριε Μητσοτάκη. Ακούστε. Έχετε αδικηθεί ποτέ σε εκπομπή μου? Όχι. Σε άλλο ερώτημα θα απαντήσετε εσείς. Σύμφωνα. Εδώ, επειδή η κόντρα ευρώ-δραχμή είναι κόντρα ανάμεσα στα δύο κόμματα αυτά, επέλεξα να μιλήσει από την αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης. Σε άλλο θέμα θα επιλέξω εσά. Η πραγματική κόντρα είναι άλλη. Αν θα ζήσει ο λαός. Όχι, δεν θα μιλήσει. Σας είπα, η πραγματική κόντρα είναι άλλη, αλλά θα μιλήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκη. Ελάτε, δεν ψηφίζουμε για το. Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Σκουλέτη. Εάν για άλλη μια φορά αποτύχετε εκεί που μέχρι στιγμής αποτύχατε 5 μήνες, να μην φέρετε δηλαδή μια συμφωνία στα μέτρα σας. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί τους συμπολίτες. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Κανείς δεν παίρνει απόφαση να μας πετάξει από το ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εάν όμως οι τράπεζες χρεοκοπήσουν. Επιτέλους, το είπανε. Επιτέλους. Ακούσαμε 12:20 μία αλήθεια που την κρύβατε όλους τους προηγούμενους μήνες. Δεν κρύβουμε την αλήθεια. Γιατί μας λέγατε ότι τη Δευτέρα φεύγουμε από το ευρώ. Κανείς δεν θα περιμένετε, πάρει. Περιμένετε να τα ακούσετε. Ειλικρινά υποκλίνομαι στην ειλικρινιά σας, κύριε Μητσοτάκη. Κανείς δεν μπορεί να μας πετάξει. Το ξαναλέω λοιπόν. Κανείς δεν μπορεί να μας πετάξει από το ευρώ. Αλλά εάν δεν υπάρχει συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν έχετε να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις τον επόμενο μήνα που δεν έχετε τα λεφτά, θα αναγκαστείτε να τυπώσετε νόμισμα. Και θεωρώ και ενδιαφέρον, το αναφέρω παρεπιπτόντως, γιατί αλήθεια κλείσατε σήμερα την εκδήλωση στο Σύνταγμα με το τραγούδι «Η Δραχμή»? Δεν ήμουν ρωτήστε το, το βρίσκω ενδιαφέρον. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό? Είναι ένα τραγούδι του κύριου Σοκράτη Μάλαμα. Δεν το γνώριζα. Αλλά το βρίσκω ενδιαφέρουσα επιλογή. Κύριε Μπάρλα, ότι επιλέγετε να κλείσετε την εκδήλωσή σας με αυτό το τραγούδι. Έκλεισε όντως η εκδήλωση με το τραγούδι του Μάλαμα με τη Δραχμή? Όλοι είναι μια Δραχμή, κάπως έτσι λέει. Δεν λέει Δραχμή. Ναι. Το βρίσκω, μια ευκαιρία προπαγάνδα ακόμα, δεν πειράζει. Πάντως αντί του εθνικού ύμνου είναι προβληματική επιλογή. Μου λένε ότι όντως παίχτηκε το τραγούδι. Αλλά τώρα μην τρελαθούμε, δεν νομίζω. Είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα. Κύριε Χατζηνικολάου, τελειώνει μια έντονη σύντομη. Η Κάτια η Μακρή μου λέει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ESM είναι το Eurogroup. Ο Ρέτλινγκ εισηγείται την κατάπτωση των ρητρών στο Eurogroup. Για να έχουμε μια. Έχει νομική υποχρέωση να το πράξει. Βεβαίως, έχει νομική υποχρέωση. Απλώς να δούμε και ποιο είναι αυτό το όργανο. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ακριβώς, ότι θα υπάρξει τέτοια απόφαση. Το εύχομαι όπως όλοι μας. Και δεν θα υπάρξει τέτοια απόφαση πριν το δημοψήφισμα, γι' αυτό νομίζω να είμαστε βέβαιοι. Μετά ελάτε, το Eurogroup. Ελάτε. Καλησπέρα και από μένα. Κυριάκος Αρώνης λέγομαι, είμαι δικηγόρος. Ένα μικρό, πολύ σύντομο σχόλιο όσον αφορά μία δήλωση που έκανε εχθές η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Παπαδάκου, στη δημοσιογράφο του Αλφα, αν θυμάμαι καλά. Όταν της είπε, μα πείτε κάτι κυρία πρόεδρε για το ενδεχόμενο που ακούγεται για το κούρεμα των καταθέσεων, απάντησε, μην ευτελίζετε τη συζήτηση, εδώ μιλάμε για ανώτερα ιδανικά. Και εγώ θα πω, κανένα στρατός δεν πήγε μπροστά με νηστικούς φαντάρους. Και ο νόνο ήτο. Από εκεί και πέρα, άκουσα από την κυρία Καλογεροπούλου πριν από ένα λεπτό να λέει ότι μα ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, έκανε ένα λάθος. Ξεγελάστηκε. Δεν ξεγελάστηκε, δεν είπα έτσι. Είπα πίστεψε. Είναι άλλο πίστεψε. Το ένα και άλλο το άλλο. Κάποιοι άλλοι λοιπόν έχουν δηλώσει ότι τον ξεγέλασαν. Δεν ξέρω. Δεν είναι δηλώνουν οι άλλοι. Το ξέρετε πολύ καλά. Εκείνο που λέω λοιπόν εγώ είναι το εξής. Όποιος διεκδικεί την πρωθυπουργία αυτής της χώρας ή τη διοίκηση μιας εταιρείας, δεν έχει δικαίωμα απέναντι στους ανταγωνιστές του να πει «δεν ξέρω τι θα βρω». Πολύ περισσότερο όταν έχει ενδείξεις τουλάχιστον για το τι συμβαίνει. Και μία ερώτηση. Τον Γενάρη είχαμε εκλογές. Με πολύ μεγάλη διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ ανεδείχθη πρώτο κόμμα και στην κυβέρνηση αργότερα με την υποστήριξη των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Η διαδικασία εκείνη ήταν, είναι προς εσάς κυρίως, κύριε Σκουρλέτη, αυτό. Ήταν λιγότερο δημοκρατική από την αυριανή? Τι παραπάνω νομιμοποίηση θα σας δώσει η διαδικασία, η μεθαυριανή, με συγχωρείτε, η διαδικασία της Κυριακής, το δημοψήφισμα της Κυριακής, από την δύναμη, την μεγάλη δύναμη, το ισχυρό μήνυμα που σας έδωσε ο λαός το Γενάρη και την εντολή την οποία μέχρι σήμερα επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν έχετε... Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη. Η νομιμοποίηση δεν έχει να κάνει για το εσωτερικό της χώρας. Έχει να κάνει με την αναγκαία σήμερα στήριξη
η οποία κατά την γνώμη μου θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από αυτήν που υπήρξε τον προηγούμενο Γενάρη, απέναντι στην διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Προς τα έξω είναι το μήνυμα. Προς τα έξω. Προς τα έξω. Προς τα έξω είναι το μήνυμα. Και γι' αυτό δεν θέλαν να υπάρξει αυτή η διαδικασία του νομοψηφίσματος. Οι εκβιαστές του γιατί εκθέτει, επιτρέψτε μου και τελειώνω εγώ, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Είναι αυτοί που θα δείτε και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Πέστε μου, θα έχετε πάλι, όπως σας λέω, ότι θα βγει το όχι, το κυβερνητικό όχι. Σας ρωτώ λοιπόν. Από το στόμα σας και στο λαού την ψήφο. Σας λέω λοιπόν ότι θα πάρετε λοιπόν για μία ακόμη φορά μία ενισχυμένη εντολή από το λαό να πάτε να συζητήσετε και με μόνο τους ίδιους εκβιαστές. Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου λιγάκι. Παρακάτω. Και μόνο ότι τόσο λυσαλέα μάχονται αυτό το δημοψήφισμα είναι διότι το φοβούνται. Διότι τους εκθέτει στους ίδιους τους λαούς τους, στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ότι πάνε να ταπεινώσουν έναν λαό ο οποίος συντριπτικά υποστηρίζει το δικαίωμά του να έχει παρόν και μέλλον. Μάλιστα. Ελάτε. Κωστούρας Βασίλης, λέγομαι ελεύθερος επαγγελματίας. Κύριε Σκουρλέτη, σας θυμάμαι προεκλογικά σε συνέντευξη του Έψιλον να σας κάνει δημοσιογράφος ερώτηση πού θα βρείτε τα λεφτά. Μια φορά έχω πάει στο Έψιλον. Σας είδα, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε τι απαντήσατε. Ακολουθεί από κανάλι σε κανάλι. Με προσβάλλετε με την ερώτηση. Αυτή ήταν η απάντησή σας. Όταν σας είπε δημοσιογράφος πού θα βρείτε τα λεφτά. Τώρα διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Φοβάμαι όμως ότι με την απόφαση του δημοψηφίσματος η κυβέρνηση κάνει δύο αποδράσεις. Μία από την πρόταση δική της και μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, λέτε. Για να έρθει τώρα και να πει με νομιμοποιήσατε με το όχι για να πάω στην επώδυνη συμφωνία. Αυτό είναι απάτη, κύριε Σκουρλέτη. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Πρωθυπουργός περίμενε να τελειώσει η προθεσμία για το μνημόνιο και την επόμενη να στείλει την πρόταση. Που θα μπορούσε να τη στείλει πιο μπροστά και να ζητήσει και την παράταση μαζί με την πρόταση. Ξεχνάτε σήμερα ότι μιλάμε σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Αυτά που βλέπαμε μου θυμίζει τη Ρώμη σε στιγμές παρακμής. Και μιλάμε τώρα για όνειρα, κύριε Σκουλέτη. Και όλοι οι υπόλοιποι. Θέλετε να πάρετε το όχι, εγώ σας λέω να το πάρετε. Σε δύο μήνες αυτόν τον κόσμο το όχι θα τον έχετε απέναντι. Και θα είναι προσθετικός στο υπόλοιπο 40-30 του ναι. Αυτό δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη, απαντήστε. Πάρα πολύ σύντομα. Η κυβέρνηση δεν κατέθεσε μία, δύο, τρεις, πολλές προτάσεις κατέθεσε. Έδειξε πράγματι ότι επιζητά μία αμοιβαία εποφελή συμφωνία. Είπαμε και πριν γιατί κατά τη γνώμη μας δεν καταλήξαμε κάπου. Διότι τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός, τους ενοχλεί μία διαφορετική φωνή στην Ευρώπη. Αλλά όσον αφορά που είπατε για τα περί απάτης, ποτέ δεν είναι απάτη το να απευθύνεσαι στον λαό. Ποτέ δεν είναι απάτη στη δημοκρατία αυτή. Ποτέ δεν είναι απάτη. Και αυτός ο λαός γνωρίζει. Γνωρίζει και τις συζητήσεις και τις προτάσεις και κυρίως έχει βιώσει τα προηγούμενα 5 χρόνια τι σημαίνει μνημόνιο. Ξέρει λοιπόν, έχει καινού και γνώση. Θέλετε μια φράση, κύριε Παφίλη, επ' αυτού. Όχι. Εντάξει, έλατε. Λοιπόν, καλησπέρα. Βασίλης Μπαμπάης, ονομάζομαι ιδιωτικός υπάλληλος. Θα ήθελα καταρχήν να πω για το δημοψήφισμα ότι εγώ όπως το λαμβάνομαι σαν ναι ή όχι στα μέτρα και όχι σαν ναι ή όχι στο ευρώ. Κατά δεύτερον, όντως και φαίνεται κιόλας, μου έχουν σηκωθεί οι τρίχες με όλα αυτά τα χρόνια και αυτά που περνάμε. Αυτό ήταν σκηνοθετημένο, Βασίλη. Λοιπόν, και θέλω να απευθυνθώ λίγο και στους τρεις κυρίους που κάθονται από εκεί. 5 χρόνια δεν καταφέρατε. Διάλεξε ποιος θες να σου απαντήσει. 5 χρόνια δεν καταφέρατε να μας σώσετε. Έτσι. Για όλα σίγουρα δεν φταίνε οι 5 μήνες. Έχετε αναλογιστεί τα λάθη σας. Θέλω να ξαναρχίσουμε να ζούμε. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει παιδεία. Για ποια Ευρώπη μιλάτε? Για το ευρώ? Γιατί εγώ χρήματα δεν έχω. Και έχετε όλοι σας και οι 300 μεσακοί το θράσος να μας λέτε τι. Έχετε σκεφτεί ποτέ που ζητάτε τώρα και λέτε ναι Ευρώπη και εγώ με την Ευρώπη είμαι.
αλλά όχι να ζητιανεύω. Κύριε Λοβέρδο. Πάντως ναι, δεν λέμε τα ίδια. Με συγχωρείτε, κύριε Λοβέρδο. Δεν λέμε όλοι τα ίδια. Όχι, απευθύνθηκε ούτε έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη. Στην άλλη πλευρά. Σας ζητάνε τώρα με το δημοψήφισμα να βάλετε υπογραφή στο ένα ή το άλλο μνημόνιο, ώστε μετά τη Δευτέρα που η κατάσταση ήταν δύσκολη, να σας πούνε μη διαμαρτύρεστε γιατί το ψηφίσατε. Είτε με τη μία ή την άλλη την εκδοχή. Μαζί σας ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει. Θα σας πω κάτι ακόμα. Είστε σε όλα όχι, ενώ έπρεπε εσείς να είστε πάνω από το 15% με αυτά που έχουμε περάσει τόσα χρόνια. Εμείς λοιπόν σας λέμε, μην δεχτείτε αυτό τον εκβιασμό. Τα ίδια έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια. Ακυρώστε τον στην κάλπη. Και σας λέμε και κάτι ακόμα. Οργανωθείτε. Πέστε όχι σε αυτή την Ευρώπη. Δεν γίνεται. Δεν τη βλέπετε. Τι άλλο περιμένετε. Λέμε όχι στα μέτρα, έτσι. Όχι στα μέτρα. Όχι Ευρώπη. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι άλλο που λέμε. Όχι στα μέτρα. Τέτοια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή που βλέπετε δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. 20% στις χώρες της Ευρωζώνης είναι κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας. Επίσημα στοιχεία. Παντού η ίδια πολιτική είναι απλώς εδώ ήρθε καταιγίδα. Για πάρα πολλούς λόγους. Και λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν, η Ευρώπη δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω λοιπόν, να οργανώσετε τον αγώνα σας αυτή την Κυριακή. Μην τσιμπήσετε στα ψευτοδιλήμματα. Να βγει ένα μεγάλο, ούτε εκείνο το μνημόνιμο, ούτε το άλλο μνημόνιο. Ιδιαίτερα ο νέος ο κόσμος. Εκεί σας στέλνουνε. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Είναι επιμέρους οι διαφορές. Και τρίτον, να ανοίξουμε ένα δρόμο για μια άλλη κοινωνία. Δεν βλέπετε τον καπιταλισμό. Τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν τον βλέπετε σήμερα τον καπιταλισμό, τι κάνει, ποιος σας στέλνει εκεί. Αυτόν λοιπόν πρέπει να βάλουμε πλώρη να τον αλλάξουμε. Μάλιστα. Και να οργανωθούμε από Δευτέρα. Πάμε που είπατε ότι δεν έχετε δραχμή, φράγκο, συγγνώμη, να το πω έτσι. Ευρώ, καταθέσεις. Ευρώ, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει με τη δραχμή. Λέω λοιπόν. Το μόνο κούρεμα το οποίο κινδυνεύει είναι το Μαλί. Από Δευτέρα. Το κούρεμα, τέλος που δεν θέλω να κάνω τέτοιες αυτές. Από Δευτέρα λοιπόν, που τα πράγματα θα χειροτερεύσουν, η κοινωνική αλληλεγγύη δίπλα. Και αγώνας για να επιβιώσει ο κόσμος. Ο κύριος Λοβέρδος. Ναι. Και εγώ θέλω μια λέξη. Τα πράγματα, ναι, αγαπητέ φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολα και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το ερώτημα που έχω εγώ να διαχειριστώ, που διαχειρίστηκα 5 χρόνια και τώρα ως βουλευτής διαχειρίζομαι, είναι από αυτά που σκάνε, τι είναι προτιμότερο. Δεν υπάρχει δίλημα το ένα σκέλος του οποίου να είναι ευτυχία. Άσε με. Υπάρχουν διλήμματα που το ένα σκέλος του διλήμματος λέει 27% ανεργία, κάτι 25, κάτι 23, και το άλλο από Δευτέρα λέει 50% ανεργία. Το ένα που λέει θα πάω με 3% ανάπτυξη το 2015, γιατί το λένε όλοι στον πλανήτη, έτσι δεν το λέω μόνο εγώ, και το άλλο που λέει θα ξαναγυρίσω στην ύφεση. Αυτό που λέει ότι παλεύω να πιστώνω στο λογαριασμό του συνταξιούχου τη σύνταξη και να την παίρνει, και το άλλο που λέει ή να μην την πιστώνω ή να την πιστώνω και να μην μπορεί να την πάρει. Το τέταρτο που λέει έχω τις τράπεζες ανοιχτές και που η άλλη πλευρά του διλήμματος λέει τις έχω κλειστές. Το πέμπτο που λέει έχω εγγυημένες καταθέσεις και το άλλο σκέλος του διλήμματος που λέει κουρεύω τις καταθέσεις. Το ένα που λέει έχω λεφτά για τον κόσμο, τα λεφτά του στις τράπεζες, και το άλλο που λέει η κυρία Κατσέλη μέχρι τη Δευτέρα υπάρχουν λεφτά. Σε καλή η ζωή, και όταν είσαι στην πολιτική αυτό είναι δύσκολο, να διαλέξεις το κακό και το χειρότερό του. Υπάλληλοι για να κρατήσεις τα πράγματα στο 70% είναι μια πάλι που όποιος τη δίνει πρέπει να του πεις και μια καλή κουβέντα. Υπάλληλοι εκείνου που δεν λέω ότι το κάνει συνειδητά, σε οδηγεί στο να χάσεις το 80% πρέπει να είναι μια πάλι η οποία δεν πρέπει να γίνει. Και όταν το καταλαβαίνεις ότι τη δίνει με λάθος τρόπο πρέπει να του το πεις. Την Κυριακή λοιπόν ο κόσμος καλείτε, εσείς καλείστε, γιατί εμείς είμαστε, όπως είπατε, 400 και το είπατε και απαξιωτικά. Από εκεί και πέρα μιλάμε. Εσείς μας έχετε αναγκάσει να το λέμε απαξιωτικά, μιλάμε, έτσι. Είναι 11 εκατομμύρια ο ελληνικός λαός κοντά, 9 εκατομμύρια 700.000 το εκλογικό του σώμα, θα πάρει τη χώρα στα χέρια του την Κυριακή. Συμφωνώ, ο διάλογος ήταν μικρός. Μα κάνανε δημοψήφισμα 6 ημερών. Συμφωνώ, το ερώτημα είναι ακαθόριστο. Γι' αυτό λέτε. Εγώ λέω όχι στα μέτρα. Δεν λέω όχι στην Ευρώπη. Οι άλλοι απ' έξω όμως, λένε οι Έλληνες, ψηφίζουν ναι ή όχι στην Ευρώπη. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι απ' έξω, κύριε. Ναι, όταν όμως τη Δευτέρα έχεις ένα πρωθυπουργό που σου λέει: δώσ' μου δύναμη, σε θα σου φέρω συμφωνία. Στάσεις, αυτό σε ενδιαφέρει. Αυτό πάει στα χέρια. Σε ενδιαφέρει. Αυτό λέει το κουκουέ.
κακός όρος του παιχνιδιού. Εγώ δεν διώκωσα κανένα. Συγγνώμη. Όταν από τους άλλους εξαρτάται. Όταν από τους άλλους εξαρτάται το αν θα έχεις την τρίτη χρήματα στις τράπεζες, πρέπει να ξέρεις τι λέει και ο άλλος. Και όχι να λες. Μια φράση σε 48 ώρες σου φέρνω απόφαση και εντωμεταξύ να τους βρίζεις. Εμένα επειδή σκέψη... Αυτό, συγγνώμη κύριε Σπυρολικούδη, και τέλειωσα. Αυτό πρέπει να μετρήσετε. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Και κάναμε και ίσως και έναν αγώνα που ξεπερνούσε και με την έντασή του τα όρια. Τώρα εσείς αποφασίζετε. Όχι, δεν σου επιτρέπω εγώ, γιατί εγώ θα μιλήσω. Μετά, πάρτε την πατρίδα της πλάτης. Λέω, γιατί σε βλέπω λίγο γρήγορο. Ο κύριος Λυκούδης έχει το λόγο. Άρρωστο είστε και μεγαλύτερο και φίλο του. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι, θέλω σεβασμό. Ελάτε, κύριε Λυκούδη. 30 δευτερόλεπτα, όχι πολιτικά. Παρακαλώ. Επειδή η σκέψη δική μου είναι πολύ κοντά σε αυτά που είπε πριν ο κύριος Λοβέρδος, δεν χρειάζεται να σας κουράσω. Θέλω να πω μόνο το εξής. Αν πριν από 3-4 μήνες έλεγε κάποιος σε οποιονδήποτε είχε απορίες ή ενστάσεις αυτό που σήμερα συμβαίνει στην Ελλάδα, θα τον κοίταγε βασικά ως κινδυνολόγο και κυρίως ως τον απόλυτο εχθρό του προσανατολισμού που πρέπει να έχει η χώρα. Δηλαδή, κανένας δεν θα πίστευε πριν από 3 μήνες ότι η Ελλάδα σήμερα θα είχε κλειστές τράπεζες και μία απόλυτη αβεβαιότητα για τη Δευτέρα το πρωί. Λέω λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί υπάρχει μία, κατά τη γνώμη τη δική μου, πολιτική ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτά που έρχονται. Η αντίθεσή μας απέναντι στην Ευρώπη και σε ό,τι έρχεται από την Ευρώπη μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί σε μια βαθύτατη, επί της ουσίας βαθύτατη, πολιτική, οικονομική και κοινωνική συντριβή της χώρας μετά από 2 μήνες και να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει μέχρι τότε. Λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο συγκροτημένα και με μεγαλύτερη ευθύνη στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, στην οποία ευτυχώς που υπάρχουμε μέσα σε αυτήν. Στο σύγχρονο κόσμο τίποτα δεν κινείται έξω από τις μεγάλες οικονομικές ολοκληρώσεις. Μια τέτοια είναι η Ευρώπη. Εάν η χώρα μας βρεθεί έξω, μακριά ή σε αντίθεση με αυτήν την ολοκλήρωση, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθούμε. Μάλιστα. Ναι, κύριε Κάτανα. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα, καλή μου φίλη, να σκεφτείτε την Κυριακή το ερώτημα του δημοψηφίσματος ποιο είναι. Είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Σκεφτείτε τι πέρασε η πατρίδα μας τα τελευταία 5 χρόνια. Σκεφτείτε τους χιλιάδες νεκρούς, τους χιλιάδες ξενιτεμένους νέους προς αναζήτηση δουλειάς, τα εκατοντάδες χιλιάδες μαγαζιά που κλείσανε. Και αν θέλετε συνέχιση όλης αυτής της πολιτικής λιτότητας, ψηφίστε ναι. Εάν θέλετε πραγματικά η πατρίδα να αλλάξει σελίδα, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε με όλη μας την ψυχή, να ψηφίσουμε όχι. Μάλιστα. Ελάτε. Καλησπέρα. Κοκκόλη Μαριάννα ονομάζομαι. Φοιτήτρια είμαι. Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαίρω, γιατί πραγματικά... Σε τι σχολή είστε φοιτήτρια? Χημικό, στο χημικό της Αθήνας εδώ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μόνο μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ήταν. Ετεροκατεύθυνση ήταν τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά, μπράβο σας, ήσασταν δίκαιος. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω ότι η παρελθοντολογία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι λίγο ειρωνικό να γίνεται παρελθοντολογία 5 μηνών και να μην γίνεται παρελθοντολογία τόσων χρόνων. Θέλουμε λύσεις. Θέλω πραγματικά να απευθύνω μια γενική ερώτηση και πιο πολύ σχόλιο είναι. Αν έχετε αναρωτηθεί τα εγκλήματα που αυτή τη στιγμή διαπράττονται στη νέα γενιά, ότι η νέα γενιά μεγαλώνει χωρίς όνειρα και αδικείται κάθε στιγμή όλο και περισσότερο. Επίσης, επειδή πιστεύω ότι μάλλον μιλάμε με λίγο διαφορετικό κώδικα, τα 8.000 ευρώ και άνω που θα γίνει κούρεμα, οπα, για τους περισσότερους συμπολίτες μας δεν είναι... Αυτό είναι μία πληροφορία των Financial Times. Δεν είναι βέβαιο ότι η πληροφορία αυτή είναι και η πραγματικότητα. Αν γίνει. Απλά θα ήθελα μια μικρή λεπτομέρεια, ότι αυτά δεν είναι δεδομένα για όλους. Πλέον χρειαζόμαστε λύσεις εφικτές. Γενικά, στην τοποθέτηση στη σημερινή, πιο πολύ θα συμφωνήσω, συγγνώμη, με τον κύριο Μπογιόπουλο, ότι μάλλον πρόκειται για δύο μνημόνια, απλά με διαφορετικές καλύψεις. Σαφώς θεωρώ ότι πρέπει να αγωνιστούμε για κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην απογοιτευτεί ο ελληνικός λαός, όπως θα πει και στο κύριο Φίλη, και ευχαριστώ πολύ. Μία γρήγορη παρατήρηση, κύριε. Εκτός αν θέλετε να πάτε σε άλλες. Αντί να κάνετε εσείς παρατήρηση, να ακούσουμε άλλον έναν συμπολίτη μας. Σχόλιο όμως, όχι ερώτηση, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτά. Ποιος θέλει, ελάτε, μόνο σχόλιο. Καλησπέρα. Δεν θα ρωτήσετε, διότι πρέπει 12
Βλέπετε το ρολόι. Θα είναι σύντομο. Πρέπει να κλείσουμε. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι. Καταρχάς, Ρόζη Μελέτης, λέγομαι γιατρός είμαι. Η Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία 5 χρόνια σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Κοινωνικό. Από εκεί και πέρα, όταν συγκλίνουν δύο πλευρές προς διαπραγμάτευση, μία είναι ισχυρή, μία είναι λιγότερο ισχυρή και ο καθένας έρχεται σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης για διαφορετικό λόγο. Στη παρούσα φάση, είναι μάλλον θεωρείται τουλάχιστον ότι εμείς είμαστε σε λίγο λιγότερη ισχυρή θέση από τους Ευρωπαίους και από αυτούς με τους οποίους συζητάμε. Και όχι μόνο τους Ευρωπαίους, και τους λοιπούς από τους οποίους δανειζόμεθα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποιες είναι. Μάλλον να σχολιάσω και όχι να ρωτήσω, με συγχωρείτε, ναι. Ότι είμαστε σε θέση να έχουμε δομήσει έτσι τις διεθνείς συμμαχίες, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κινούμαστε ελεύθερα και κινούμαστε με απόφαση ξεκάθαρη, ανεξαρτήτως το τι μπορεί να πει η άλλη πλευρά με την οποία διαπραγματευόμαστε. Και εκτός αυτού, θέλω να τονίσω, κύριε Χατζηνικόλαο, ότι ο λαός ψήφισε διαπραγματευτή το Γενάρη. Ο διαπραγματευτής είναι αυτός ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες, όλα τα στοιχεία από τα υπουργεία του, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τις τράπεζες και γνωρίζει τι ακριβώς συμφέρει και τι όχι. Το να γυρίσει λοιπόν πίσω ξανά στον κόσμο και στην κερκίδα που σας αναφέρθηκε. Το ερώτημα αυτό που έχει λίγες πληροφορίες και αναφέρομαι σε εθνικό θέμα και όχι στον καθένα προσωπικά, έτσι. Λοιπόν, σε εθνικό θέμα νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ένα λάθος. Αλλά εφόσον ενεργοποιήθηκαν οι ρήτρες της δημοκρατίας από τον κύριο Τσίπρα και είναι θεμητό να γίνει ένα δημοψήφισμα, εφόσον τέλος πάντων κατέληξε εκεί, το θέμα είναι ότι η ψήφος κατ' εμέ πρέπει να είναι εθνική. Και επειδή διάφοροι ωρέγονται, βλέπε προς την Ανατολή, διάφορες βλέψεις και ήταν και διατεθειμένοι κιόλας να μας δανείσουν ή να μας εξυπηρετήσουν εντός εισαγωγικών, πρέπει να ξέρουμε ότι μένουμε σε μια συμμαχία και ένας από τους λόγους είναι και η διασφάλιση της ακεραιότητας. Τα εσωτερικά και τα δημοσιονομικά έχουμε ανθρώπους που ψηφίζονται, έχουν τις πληροφορίες και τα ρυθμίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι φίλοι δεν ρώτησαν σήμερα, έχουν ελευθέρας για επόμενη εκπομπή. Στο επόμενο λοιπόν, δημοψήφισμα. Για, όχι, για την επόμενη εκπομπή, γιατί μπορεί, όπως βλέπω τις εξελίξεις, να χρειαστεί να συνεχίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά. Θέλω να κλείσω αντί καληνύχτας με την παρένεση να πάμε ομαλά, ήρεμα, ήπια στην ψήφο την Κυριακή και κυρίως με την παρένεση που είναι και ο τίτλος του άρθρου μου στη Real News που κυκλοφορεί αύριο το πρωί, τη Δευτέρα να είμαστε ενωμένοι. Καλό ξημέρωμα.